Γεια. Χαίρετε. Πήγαμε σε ένα γάμο προχτές, πολλά high class. Στην Περιστερώνα. Όχι πως είχαμε καμιά υποχρέωση, δηλαδή πρόβαση δεν υψώσε, σιγά. Και ξέρετε, όπως έτρωγα την κρέμ μπρουλέ, έσταξε μπας το φουστάνι μου. Και πάνω από 200 φορμούτια κρέμ μπρουλές, αλλά εμούνταρ να πάει να φάει, αν πάει και φαντιστά. Όπως έπαιζε, έπλυνα το δυο φορές, αλλά έφευκε η τάτσα. Εγώ πάει να φυλάξει. Η άλλη κοτσιά μου πλέον τάρχει και ρίψε το με μια τάτσα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Να το βαδώσω έσω. Όχι καλέ. Σλάνκ. Έχουμε κι άλλους πρίχτες πελάτες. Μάνα μου, να καθαρίσει σίγουρα, διότι είναι το αγαπημένο μου. Πιστεύω να καθαρίσει. Τα απορριπαντικά που χρησιμοποιούμε είναι πολλά δυνατά και φεύγουν όλους τους λεκέδες. Αν πάω και πολλά δυνατά και καταστρέψε δε μου το μου. Όχι, όχι, είναι ειδικά απορριπαντικά. Και να μου το σιδερώσετε, Ζωλά, ναι. Βέβαια. Η ανησυχία μου εμένα είναι επειδή είναι πολύ λεπτό το ύφασμα. Αν πάω και κάψετε μου το στο σίδερο όμως. Δεν πρόκειται να πάθει τίποτε. Αλλά σου να πάθει, να σας αγοράσουμε ένα άλλο φόρμα το ίδιο. Έτσι αγοράσα το. Έραψα το. Εντάξει, μάνα μου, δύο πράγμα είναι. Αφού λαλήσω κοπελό, αν το χαλάσει, να μας δω τα ραδιά μας πίσω. Αν δεν είναι περνώ, εγώ και πιάνω τα. Βάρτω στους 200. Έφεραμε και το σάκο του φίλου μου. Φορκέτα λέω 5-6 μήνες χωρίς πλημμένα, αλλά με γλώσσα να φέρουν. Κάπου θα τον έτσι σε φέρει, δεν ξυμάρισε το. Αφού πα σου ρε, Δανά, εμπροστά που με βάλετε, αφού πα την ταράτσα να γυρίσω την αντένα. Ήταν ανάγκη να βάλει το σάκο να μου τον ξυμαρίσει. Αφού τα ψόφο. Ήταν αφού πα την ταράτσα αντίτσιρο, να αρρωστήσω. Γεια μου, ήταν να αρρωστήσει. Ελέσαι μόνο στην ταράτσα. Και θέλεις να πεις κορού αν μου χαλάσει το σάκο μου να μου δω και τα ριάλια να αγοράσω άλλο. Εγώ πάντως δύο σου ριάλια να με τον εξεραβάλεις. Για να πιάνω και φρό που κάπου ήθελαν τότε. Πέ μου, να μου δώκετε. Ναι, αν χαλάσει. Yes. Με παραπάνω αφού είναι λυμένος. Και έτσι για να έχουμε καλό ρώτημα κορού, πέ μου, πώς να μας κάτσει ένα σάκο και αφουστάνει. 22 ευρώ. Και λάρκας και ο δεκαοντρίτος σου. Ξέρετε, οι φίλοι του μάνα μου λαλούν τότε είσαι πολύ χιούμορ και απώνουν τώρα, καταλάβετε. Ποιος κάνει χιούμορ αν καπώνεται. Ρε σου πω, γιατί έτσι ακριβά. Τούτες είναι οι τιμές μας, κύριε. Εν τα απορριπαντικά που χρησιμοποιούμε, έχουμε πολύ προσωπικό. Εντάξει, ένα λεπτό. Ας σας φέρω εγώ τα φάρμακα. Να μου κάτσει πιο λεία. Δεν γίνεται, κύριε. Είναι ειδικά τα απορριπαντικά που χρησιμοποιούμε. Ας σας πέψω η φιλάδα μας ασθενής να απλύνετε. Μα μπορούν τα πλάσματα την Τετάρτη απόγευμα. Εγώ δεν μπορώ να λέω ημέρα. Γεια. Χαίρετε. Φέραμε σας την περασμένη εβδομάδα ένα φουστάνι και ένα σάκο και είπατε μας σήμερα να έρθουμε να τα πιάμε. Όνομα. Δανάη Χρήστου. Περιμένετε ένα λεπτό. Να έχω ένα ξεπαγορούζι, αφήκα το αυτό και εμείς στον δρόμο μας και λαπορταρούμε. Υπάρχει χώρο στάθμευσης δίπλα. 22 ευρώ που να σου κοτίζουν εσένα και 3 ευρώ πάρκινγκ, ένα μου κάτσε 25 ευρώ η κουβέντα επειδή τότε αμένες σάγλισσα και ίσως είναι τις κρεμπρουλές πάνω της. Πάω να φέρω τα ρούχα. Το φόρεμα νύβρατο, το σακάκι δεν το βρίσκω. Δεν μου τραβεί το χάσα, δεν θα στηρίξουμε στο απλό να σα βάλω από κάτω στην πρέσα. Θυμάστε τη χρωμανιτά. Ναι, πριν 7 χρόνια που το αγοράσαμε ήταν μαύρο. Πριν 4 χρόνια έγινε έτσι λίγο γκριζούδι. Και τώρα. Πώς το. Καφετούδι το ανοιχτό, ρε παιδί. Μήπως το βάλαμε στο όνομα του κυρίου. Νομίζω, αλλά κοιτάξτε. Φώτης Γεωργίδης. Περιμένετε. Δυστυχώς δεν τον ήβρα. Άρα, γίνεται κορού. Έβρε μου τώρα στο σακού μου, δεν είχα μέσα το μου πλησταρκό λιλίτσα. Καλά ρε μάνα μου, και εσύ δεν φωτού μοιάζεσαι. Το είπαμε στα πλάσματα πως αν πάθουν κάτι τα ρούχα μας, θα μας δώσουν ριάλια και με ένα άλλα. Άντε ρε Δανάη σου τώρα. Πού βρίσκεις μάνα μου τη σακού σήμερα ημέρα. Στη χειροκητία. Αφέξει, όσο 17 λίρες που 100 έχει το σάκο. Για την ακρίβεια είναι τα 19. Απλά επειδή είχαμε κάτι εκπτωτικά κουπόνια, έφυγε μας το 17. Και να σκεφτείς πριν 7 χρόνια. Τώρα πάει έτσι σάκο και βρίσκεις τον κάτω από 200 ευρώ. Το λοιπόν, έτσι, για να καταλάβεις, επειδή εγώ είμαι καθαροπιστός, δώσ' μου λαχαμέ 180 ευρώ και έλεξε το ζήτημα. Κύριε, το σακάκι σας ούτε 15 ευρώ είναι άξιζε. Δεν μου λες, κυρία πλησταρκίνα μου. Πρώτα απ' όλα, εσύ να θυμάσαι την εμπούν του σακού, και μαχόμαστε να σου εξηγήσουμε να καταλάβει. Θυμήθηκα ποιο είναι το σακάκι σα. Ένα που είχε μια μεγάλη τρύπα μπα στον αγκώνα, και μια μπα στο γιακά. Ναι, ναι, και κάτω δεξιά στη μασχάλη. Το λοιπόν, έκανα εγώ έτσι. Βρήξε η εμένα πέσα στο ερπέδι, α. Το λοιπόν, κορού. Για διάτη μου, τα 180 ευρώ μου, πλάστο στο ΦΠΑ, για κοινό εισαγωγή. Έχω δύο δικηγόρο. Μα ποιο γε μου. Μα τι είναι όπω 15 χρόνια μέσα στο γυροκομείο. Ποιο είναι το πρόβλημα. Πώ είναι οδηγά, είναι να μπαίνω εγώ στο δικαστήριο. We'll be right back.
να. Α, δε. Μα δε κινητά με λέμε πολλά. Πανικός, α. Α, για να βγάλω στην εταιρεία σκαπάλι μοντέλα. Για μην τα χασκιάζεις, δεν ξέρεις ποιο είναι ο πρώτος και ο Αλέξης. Τώρα έρθει άνθρωπο να τα εξηγήσει όλα. Όχι ρε, πολλά ωραία. Με το θέμα και είναι ωραία ρε, το θέλω να δουλεύω. Μα θα πιάσεις τώρα ρίστρα από 10 χρόνια θέλεις άλλο. Να μπορεί να γίνει. Να έρθει ο Παράς να μας βοηθήσει όξα. Περίμενε ρε μάνα μου, περίμενε. Έπαιζε ο ζάχαρης μέσα στο νερό. Μα τι να φόλει την ημέρα να φέρω τηλεφωνά, δεν έχουν και δικές να κάνουμε. Περτερά μου στέγιος, θα παίξουμε PlayStation. Κοίτα μα κοίτα, εκείνον το χαριτωμένο το μητσικουρτίνι τα χαζινές. Αφού να βλέπεις να πατάς τα κουμπούθηκα, δεν έχουν, θέλουμε να αγοράζουμε και φακό. Δεν με θεωρούμε ένα άλλα πόσο και φαίνονται, Φώτη μου. Για ο Σουζούκο που μιλάς. Για την Κούνα. Άντε κάνει αστεία. Ποιος κάνει αστεία. Άντε κάνει άρκεψα σε κυρτό. Έχει δυο λεπτά που μπήκαμε τα μέτρα χαβάν το κουμπάρο. Καλά, θεωρείς ότι ο άνθρωπος έχει πελάτη. Και εγώ πελάτη σήμερα, θα είναι όμως και μου χτυμπούν να μου το δώκει. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Να θέλαμε ένα mobile για τη φιλανάδα μου. Πάμε σε ό,τι έχει μια σύνδεση, μαμά την κάνουμε διά τη μας mobile μούχτη. Όχι Παναγιά μου, εγώ το πράγμα δεν το θέλω Φώτη, λυπούμε, θέλω κάτι πιο τρέντι. Μα γιατί ρε αγάπη μου γλυκά, έτσι ρε κινητό που είναι μαύρο, έχει ακοψή, ό,τι κουμπούθηκε έχει, ό,τι οθόνη. Ένας ρωτούν λοιπόν θα το έπιασες. Για να μην πάρω το πιάνω. Μα γιατί ρε μου, πολλά στερών και δεν το θεωρείς έτσι. Και χαμένα σου πέσει και αυτό και να ρίξει πάνω του δεν παθαίνει τίποτε. Τι να πάθει γε μου, αφού είναι όπως το παπούτσι, τι να πάθει. Θέλετε κάποιον άλλο μοντέλο. Συγγνώμη, έχετε επειδή δούμε λίγο έτσι. Παραθκιάνταλο. Κάποιον άλλο τηλέφωνο πιο τρέντι που είμαι στην προσφορά. Δυστυχώς όχι. Μόνο αυτό. Ρε μωρό, με πάρα πολύ ωραίο τηλέφωνο, ρε μωρό μου. Για να τηλέφωνας πώς θέλεις. Τι και να το φορείς και να κυκλοφοράς. Φωτή, σταμάτα, εγώ τον το πράγμα δεν το πιάνω. Θα με περιπέζει ο κόσμος ούλος. Ρε μωρό μου, καλύτερα. Αν πιάσεις άλλο τηλέφωνο, το τρέντι, να σε πιάνει ο μάτι. Ναι, με τούτον, μόνο το κλάμα. Έχουμε αυτό το μοντέλο. Το οποίο διαθέτει MP3, Bluetooth, USB. Εντάξει, αλλά δεν έχει χρειάζεται τα πράγματα. Bluetooth, YouTube, SNDC και δάχτυρδι. Γιατί, οι άλλες είναι καλύτερες, παπαλό μου. Πρέπει, απλώς είπε ότι δεν καταλάβεις που έτσι πράγματα. Ποιος δεν καταλάβει ρε, μα επειδή κάνω την μανίγια να μην σε κομπλεξάρω σημαίνει ότι είμαι και παλαβή. Μόνο μου είπε ότι σε παλαβή, είπε ότι δεν μπορώ να καταλάβεις που κινητά. Νομίζεις. Καταλάβω πολλά πιο πολλά πράγματα που σε ένα που τεχνολογία, κύριε Φώτη. Πάντως, αν επιλέξετε κάποιον από αυτά τα μοντέλα, θα σας εξηγήσω αναλυτικά τη χρήση του. Εξάλλου υπάρχει και βιβλιαράκι με τις οδηγίες χρήσης. Γιατί νομίζεις καταλάβει με έναν κολλάι και με χαρτιά. Θέλω κανένας να μου εξηγήσει και τίποτε. Θα εκπλαγείς με όσα ξέρω. Τι δεν μπορούμε. Πάντως, του τον αρέσκει μου πολλά. Υπάρχει και ένα άλλο μοντέλο το οποίο διαθέτει και κάμερα. Κάμερα. Όχι, μάνα μου, δεν θέλουμε κάμερα. Πού να την κουβάλουμε, τζεστούτη. Άντε ρε αγάπη, πιάζει μια θήκη και φύγε μας. Όχι, δεν θέλω θήκη. Είναι το δεύτερης θήκη. Είναι ο κρατάς είχα θήκη. Όχι, Παναγιά μου, βαρκούμε να τον βγάλω και το βάλω συνέχεια. Μα δεν χρειάζεται να τον βγάζετε για να το απαντάτε. Μπορείτε να μιλάτε ενώ είναι μέσα στη θήκη. Ακούεις. Συγγνώμη, εγώ αγόρασα καινούργιο κινητό για να το έχω μέσα στη θήκη. Θέλω να το δείχνω εγώ. Ενώ χτάρεις ρε μάνα, μα σου πέσει καμήντα και λουβίθηκε. Αν είμαι στη θήκη, ειδικά αν είναι και hard case, δεν παθαίνει τίποτα. Και εμένα μες στο κλουβί να με βάλεις, δεν θα πάθω τίποτα, γιατί με κλείς. Ρώτησα στο Πέτσο Παλάνη, είχα συγκλουφιά για ελεφάντες. Για τσίτες. Έλα ρε μάνα μου, εντάξει, πείσαι τόσο να σχήμη. Έχεις ιδέα που μπορεί να το σκουφί μου τον μπλε. Όχι. Φά τους τόπους, σου έφα τα αρμάρκα, έφα τα σιρτάρκα, φά τα πάνια, έχα ζημιό. Έχεις ιδέα που μπορεί να είναι. Πού θέλεις να ξέρω ρε Φώτη που έπαιξε φαράντζησες το. Την τελευταία φορά μου το φόρο ήταν μες στο μάτσι. Αν πας και πέσες στο γήπεδο. Όχι, σου έρθει με σίγουρος, αφού ήρθες στο φόρο το. Πού το ξέρεις ότι ήρθες πριν. Ήβρε με κάτω ρε ο κεντικερές, ο φτύρτσιο μου, ο... Ποιος. Ο γήτος, όλα.
Το 14. Όχι το σκουφί μου, ρε, πως το προβλεακτικό είναι μίση. Α, σοβαρό μιλάς με στο τσιγουέντα. Ναι, να μπορώ να το πεις. Κύριε, λέει σου, δηλαδή, όλους του ανθρώπου... Καλά, ένα λεπτό. Ρε, δεν του πεν κανένας ότι τα προφυλακτικά είναι μάλινα. Όχι. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Κύριε, λέει σου. Άπη, πάρα να γίνουν ασούλουοι. Ξέρω. Άντε ρε μωρό μου, έχεις καιρό να τα φάμε, επιθύμησα τα. Δεν τα τραβάει ρε ξύ μου ρε μάνα μου. Ρε μωρό μου, έτσι πας να παραγγείλουμε μου κέντρα. Σουγλούι. Σουγλούι, μιλούα, σεφταλούα, πιτούα. Καλείς. Ναι ρε μωρό μου, αν την κάνουμε έναν μπέλι. Εντάξει, άκουα δεις. Θα παραγγείλουμε μια πίτα και θα μοιράσουμε να φάμε που μισή. Και μα φύγεις πάλι από την κόλλα. Κανεί ρε μάνα μου να σ' ακούσει κανένα πλάσμα να νομίζει ότι τρώω τα αντέρα μου. Αν τρώω τα να φάεις. Λοιπόν, ο καθένας θα παραγγείλει το δικό του. Άτσι. Άτσι. Αν και... Εγώ δεν ξέρω πολύ πίνω, δηλαδή έτσι να... Να τσιμπήσω λίγο. Εγώ να παραγγείλω μια σουκλούκια. Εσύ. Ένα γύρο είναι ισχυμένο με πατάτες. Και πίκλα. Μια φορά. Μου ζητάει η κόντρα σου. Εν είστε ξέρε μάνα μου να πάω πίσω όλο πως. Μα που τα τουρά ρε Φώτη. Το που τα τουρά είναι 8.30 ώρα. Είπε κουράστηκα, δεν έφυγε όλη μέρα σήμερα, είναι και μου. Αλλά εγώ έπια τώρα, έπια ενέργεια, είχα κέφια. Καλά, γιατί έτσι. Έπια είχα να μπρίχ την πελάτη. Δεν μπορούσα να πάνε κοντών κομμαντάρι, έπασα ρε μου τον εμένα. Γιατί ξέρουν, αγάπη μου, ότι μόνο εσύ μπορείς να κοντρολάρεις τα πράγματα στη δουλειά, ρε, κατάλαβες. Είναι ψέματα. Έχω το κουμπί του δρόμου, βρίσκω το κουμπί του καθενούς και επίθω τους. Ναι, α. Πιστεύεις, ρε, μωρό μου, ότι έρχονται στο γραφείο και αρκευκούσει. Όχι, μα είναι εντά που φαντάστηκα, όχι, μα είναι πολλά ακριβόν. Όχι, είναι έτσι που θέλω, ώστε που να φύγουν από το γραφείο και πολλά ευχαριστημένοι. Μωρό μου, είμαι τόσο περήφανη για σένα, τόσο περήφανη. Όχι, νος, κάμω, για όμως. Και τώρα εμπιστήνω, δηλαδή, σένα. Μεγάλο, δεν τσάζεσαι, ρε, αγάπη, να εμπιστεί. Αν τον πείσω εγώ. Όχι, στα αστεία. Αγάπη μου, αν δεν ήσουν εσύ, η εταιρεία θα μπάτιζε. Αυτό είναι γνωστό. Ψέματα. Καταλάβεις, αγάπη μου. Έλα, ρε πανικό. Α, ποιος πελάτης. Ποιος που μου στείλες το πρωί. Να μου θέλε. Η ρεύκη με αμελήσει. Τα ούλια σου, αμέ. Μα δεν μπορείς να ρωτήσεις με. Τα βέλια που έκαμα. Με μου λέει. Θέλεις. Έλα αγάπη μου. Αυτά. Μια για μοντέλια. Μοντέλια. Αγάπη μου. Θέλεις. Εσύ. Εξίτρουλη μάλιστα αγάπη μου. Έλα αγάπη μου λέει. Καλό. Έλα, μωρό μου. Έλα, κόψα και λύσσα να του αρέ, αγάπη. Φάει τα φέλια σου και κρύψε. Με πολλά ώρα. Αν τα κράσα βάλατε μέσα μέλι. Αγάπη μου, έφερε μου το χτες η μάμα μου, ήρθε δαμέ. Μα αν είναι χτες που μας είπαν ότι εψόφιζε ο σύλλος της ομοιάλος. Σπάζεις μου τα νεύρα μου που κάνεις ό,τι εγκαρκαγιέσαι. Καρκαλιούνται ασύερα. Έκανε όλα. Το Σάββατο είναι από τις συναδέρφες σας με τις Μύριας να έρθουν ποδά. Γιατί. Εντάει γιατί. Τι είναι καλέσε με τόσες φορές τρε μάνα μου. Εσένα, εγώ και πια. Ναι, αφού εκάλεσε τις συναδέρφες της. Θα τους πω. Μα όλο τον κοπελό της σου δουλειάς. Ωε ρε Φώτη, στάρτα ρε. Τι είναι και του αντρός της. Ξέρω. Δεν τα στείλει ο άντρας της.
Είναι ήσυχος άνθρωπος, πολλά έτσι. Μίλα, αν δεν του μιλήσεις, θα σου μιλήσει. Σφίζει που ζωή δηλαδή. Σφυρίζει. Άιστο. Βέ μου. Δεν το μάμα είναι. Ωραία ασχολείται με μαπά. Δεν ακόμα ψηφίζει. Δεν του αρέσκουν τα πολιτικά. Πάει ψάρεμα ο ξαζινή. Όχι, όχι, που πότε δεν πάει. Θεωρείται πολλά βαρβαρά τα σπορ. Φορητάν κόξα στρίγκ. Πολλά ωραία ρούχα. Τώρα το κατάλαβες που φας το κουτί. Έχω κοιμάσαι. Ποδά γιατί είναι... Δεν μου φάεις μόνο την τσοκόλα του άρε φωτί. Να τόσο το πετρέλαιο με αυκούν τη σούβλα. Λάρες. Μάνα μου, πρέπει να πληρώσουμε τα κοινόχρηστα, ξέρεις το, ναι. Καλά, παιχάς άρες. Ακόμα 14 του μήνα είναι. Ναι, αλλά μην σκούμε πάντα τελευταίοι ρε φωτί. Ως πέν μας βάλε το κόμμα, μένει ζένια. Είναι εμένα όμως που κουκουβά κάθε φορά που με βρίσκεις στο πάρκινγκ. Δεν σε πελώ ρε, δεν αγράει τον εντάξει σε όποια στο καηλές. Πού την βρίσκεις τούτη νουλήν την αναισθησία, δηλαδή ήθελα να ξέρα, ειλικρινά. Έχω διακριστής. Δεν τα πάντα. Είτε με ξαναπιάνει ρε φωτί. Ας το να πιάνεις με τα πάντα σου χαρά. Δεν μπορώ, εγώ αντρέπομαι. Για τα πάντα τώρα παίξω κούλα, μην καταλάβει ότι αυτό θα... Κούλα. Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Ω, κύριε Ευαγγέλη μου, καλά. Ναι. Ωραία. Ναι, α. Εντάξει, κύριε Ευαγγέλη μου. Ευχαριστώ. Γεια, γεια, γεια. Ναι, πεις μου πολλά κουρά. Για σαν να θέλεις. Ναι. Να πω σου λάζεις. Ότι στο πάρτι είσαι κάποιον που μας ήταν ανοίξει αυτογίδος σου.